Καλή σας ημέρα, κύριε Λαμπρούλη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Βουδούρη. Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως ανέφερε χθες ο Γενικός Γραμματέας του, είναι υπέρ των συμβιβασμών, τάσεται κατά των συγκεκριμένων συμφωνιών. Εγώ θα σας ρωτούσα, δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας αφενός να προχωρά σε τέτοιες συμφωνίες οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με γειτονικές χώρες ή ακόμα και επέκταση των χωρικών της υδάτων όπως αποφασίστηκε χθες? Δείτε, το ένα ζήτημα έχει να κάνει με, με τις συμφωνίες αυτές καθέτες. Που συζητιούνται και, ναι, και την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ιταλία και την μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Κατά τη γνώμη μας, σε ό,τι αφορά τις δύο αυτές συμφωνίες, πρόκειται για ένα βήμα στο δρόμο των επικίνδυνων διευθετήσεων που προωθούνται εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα, με όλα αυτά που διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, που προωθούν το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην περιοχή. Και ακριβώς αυτά τα βήματα έρχονται να συμπληρώσουν το βηματισμό πάνω σε αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αν θέλετε, και εντείνει το τελευταίο διάστημα. Στρώνουν βέβαια παράλληλα το τραπέζι ποιο, του διαλόγου για την αστική τάξη της Ελλάδας και της Τουρκίας. Και σε αυτό το παζάρι, το υπεριαλιστικό παζάρι, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μπαίνουν ακριβώς στο κρεβάτι του προκρούστη. Και φυσικά ανοίγονται και επικίνδυνοι δρόμοι για τον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς της περιοχής. Αυτό επιβεβαιώνεται και με τις δύο συμφωνίες που συζητιούνται χθες και σήμερα, μάλλον ψηφίζονται με την ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με την Ιταλία, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα, τουλάχιστον, το τονίζουμε, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, για τα ζητήματα της Αλίας. Ενώ παράλληλα αναγνώρισε και μειωμένη επίρρεια των νησιών. Στην μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, μπλοκάρει το θαλάσσιο δρόμο Ελλάδας-Κύπρου, εξαιρεί το Καστελόριζο και τη Μισή Ρόδο, την περιοχή δηλαδή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του συνολικότερου παζαριού των εντάσεων και βέβαια των διεκδικήσεων της τουρκικής αστικής τάξης. Και φυσικά η συμφωνία με την Αίγυπτο αναγνωρίζει και μειωμένη επίρρεια ακόμα και στην Κρήτη, διαμορφώντας δηλαδή το έδαφος για αντίστοιχες διευθετήσεις με την Τουρκία. Και παράλληλα ανοίγονται και επικίνδυνοι, πολύ θα λέγαμε εμείς επικίνδυνοι δρόμοι για όλα τα νησιά που βρίσκονται κοντά στις ακτές της γειτονικής χώρας. Και μια τέτοια συζήτηση στην εξέλιξή της, αν ξεκινήσει και όταν ξεκινήσει, μπορεί, κύριε Βουδούρη, να οδηγήσει ακόμα και σε εμφισβήτηση των συνόρων. Για το δεύτερο ζήτημα της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού, το βάλατε στο ερώτημά σας, για την αιγαιαλίτιδα ζώνη, εμείς και ο Γενικός μας Γραμματέας, αυτό που λέμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα, υποστηρίζουμε πως η χώρα μας, η Ελλάδα, όπως βέβαια και τα άλλα κράτη, έχει δικαίωμα η Ελλάδα σε αιγαιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια. Όμως υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα αφορά τη μερική επέκταση και την εξαίρεση του Αιγαίου, και αυτό ενέχει τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ως ειδική περίπτωση του Αιγαίου και να αξιοποιήσει το γενικότερο παζάρι, αυτό που μόλις πριν είπα. Και το δεύτερο είναι ότι η επέκταση της ζώνης, της αιγαιαλίτιδας ζώνης, τα 12 ναυτικά μίλια, είναι μπλεγμένη που στο κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών και δεν μπορεί να υπηρετήσει, κατά τη γνώμη μας, τα λαϊκά συμφέροντα. Με δύο λόγια, κυρία Βουδούρη, που εκφράζει τόσο καθαρά χωρίς, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Με δύο λόγια, με ή χωρίς επέκταση σε άλλη ζώνη, στα 12 ναυτικά μίλια ή στα 6 κτλ. Η κυβέρνηση, όπως και κάθε κυβέρνηση, αστική κυβέρνηση, θα συνεχίσει ή απαρέγκλητα την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων, τις κινήσεις και τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και την εμπλοκή της χώρας στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Αυτές είναι οι αιτίες των εντάσεων και όλων αυτών των γεγονότων που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Το εξηγείτε πάντα και είστε πολύ σταθεροί ως κόμμα στις θέσεις σας. Εγώ πάντως παρατηρώ ότι αρκετές από τις ενστάσεις που μόλις εκφράσατε και τις εξέφρασε χθες και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, τις εξέφρασαν αντίστοιχα και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με ποιο τρόπο όμως είμαστε σε μια πραγματικότητα, με μια συνεχιζόμενη.
κρίση με την Τουρκία, μπορώ να ρωτήσω. Παρακαλώ, πώς νομίζετε ότι θα εκτονωθεί αυτή η κρίση με την Τουρκία και αν τελικά θα πρέπει να υπάρξει και η σύγκληση ενός Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για να χαραχθεί μια ενιαία εθνική στρατηγική. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ως προς αυτό? Ήταν μια πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ χθες. Κοιτάξτε, αυτό μένει να το δούμε, το αν θα υπάρξει συμβούλιο και το ζήτημα είναι τι θα συζητηθεί στο συμβούλιο και ποια θα είναι η βάση συζήτησης. Γιατί δείτε οι εξελίξεις. Γιατί βλέπω ότι οι ενστάσεις που εκφράζετε είναι παρόμοιες ή συναφείς με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και στο θέμα της Αιγιαλίτιδας και στο θέμα της συμφωνίας με την Αίγυπτο. Δεν ξέρω, κοιτάξτε τώρα, το βασικό δεν είναι να διαφωνείς. Το βασικό είναι γιατί διαφωνείς. Και εμείς ως κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν θέλετε, στα ζητήματα αυτά που συζητούμε τώρα, εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αν θέλετε χρόνια τώρα, αλλά και τους τελευταίους μήνες με αφορμή τις εξελίξεις, την ένταση τους ανταγωνισμούς που εξελίσσονται στην περιοχή, αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί στα πλαίσια των ανταγωνισμών αυτών οι λαοί, να το βάλω έτσι, οι λαοί της Ελλάδας, των άλλων χωρών της Μεσογείου, να υπάρξει μάλλον λύση υπέρ των λαών. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα συγκεκριμένα θέματα, να υπάρξει διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Διότι, κυρία Βουδούρη, με τις συμφωνίες αυτές, επανέρχομαι εντάξει σε αυτό, έπεσε η πρώτη τσεκουριά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και για τη συνέχεια. Διότι ακριβώς οι εξελίξεις... Δεν μου απαντήσατε όμως στο κομμάτι που αφορά την εκτόνωση της κρίσης με την Τουρκία, ποια θεωρείτε ότι είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος. Είναι μια πραγματικότητα όμως. Μην συζητήσουμε τώρα επί τη βάση που συνήθως θέτει. Ο διάλογος που συζητιέται τώρα τελευταία και δίνονται οι πιέσεις, αν θέλετε, διαβουλεύσεις και τα λοιπά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μεθοδεύεται με ευρωατλαντική παρέμβαση. Τι έχει ως βασικό στόχο? Να θωρακίσει την ατομική συνοχή στην περιοχή και ευρύτερα. Να διασφαλίσει δηλαδή ότι η Τουρκία θα παραμείνει αφενός εγκυστρωμένη στο ΝΑΤΟ και παράλληλα στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην αυξανόμενη επιρροή ανταγωνιστικών δυνάμεων, υπερεριστικών δυνάμεων όπως η Ρωσία και η Κίνα. Κύριε Λαμπρούλη, αυτή την κατεύθυνση οι εξελίξεις του ελληνοτουρκικά δείχνουν ακόμα πιο καθαρό ότι με τη σφραγίδα και την εποπτεία των ΗΠΑ, των ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρώνεται αυτό το τραπέζι του διαλόγου για τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Ήσασταν σαφείς, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Των φιλοδοξιών των αστικών τάξεων των δύο χωρών για επικίνδυνες διευθυντήσεις. Και βεβαίως παράλληλα διαμορφώνονται και οι προϋποθέσεις στην εκμετάλλευση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές, το λέω για ακόμα μια φορά, θα είναι σε βάρος των ελληνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και σε βάρος της ειρήνης, της ασφάλειας των λαών της περιοχής. Ήσασταν σαφείς, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Έχω πολλά και άλλα ερωτήματα. Ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή σας ημέρα, εγώ σας ευχαριστώ.